έκασε επιτέλους ξαναλύνει τη σιωπή του. Τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, την εξέχουσα αυτή φυσιογνωμία της πνευματικής ζωής της χώρας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε απόψε μαζί μας στο στούντιο. Κύριε Πρέκα, καλησπέρα σας. Αγαπημένη μου και λατρεμένη μου Καλλιόπη, καλησπέρα σε σένα και σε όλους τους Έλληνες που βλέπουν το υπέροχο δελτίο σου. Πρέπει να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, αλλά φοβούμαι πως δεν ταιριάζουν σε μένα. Ένα ταπεινό υπηρέτη, ένα μικρό δούλο της τέχνης. Απόψε, κύριε Πρέκα, θα μιλήσουμε για όλους και για όλα. Βεβαίως. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να μείνετε δύο ολόκληρους μήνες μακριά από την τηλεόραση. Πραγματικά χαίρομαι που μου κάνεις αυτή την ερώτηση και δεν θα διστάσω όπως δεν δίστασα ποτέ μέχρι τώρα στη ζωή μου να απαντήσω. Κάποιες φορές ο καλλιτέχνης πρέπει να σιωπά. Πρέπει να απομακρύνεται, να παίρνει απόσταση. Πρέπει να αποζητά μια βαθύτερη ένωση με το εγώ. Και όχι ένωση ΑΕΚ που τα πήγε κατά στον αγώνα. Το εγώ που απλόχερα μοιράζει στο κοινό του, στην πατρίδα του. Η μακρά αυτή απουσία των δύο μηνών, η παγιερή σιωπή μου οφείλεται ακριβώς σε αυτή την ανάγκη και στα μικρά πράσινα καλικατζαράκια. Στα ποια? Στα μικρά τερατώδη και αποτρόπια πράσινα καλικατζαράκια. Αναφέρεστε μεταφορικά στα στελέχη του Πασόκ. Όχι, όχι, αγαπημένη, μιλώ για κάτι συχαμένα. Μικρά πράσινα καλικατζαράκια που πριν από δύο μήνες πετάχτηκαν μέσα από την ντουλάπα μου, την οποία παρόλο που εγνώριζα τον κίνδυνο είχα αφήσει ανοιχτή. Τι ακριβώς σας έκαναν τα καλικατζαράκια, κύριε Πρέκα? Με κράτησαν αιχμάλωτό τους για δύο ολόκληρους μήνες. Με βασάνιζαν, δεν με άφηναν να κοιμηθώ. Μου ζητούσαν να παρνηθώ την αγάπη μου στην Ελλάδα και την πίστη μου στην Ορθοδοξία. Πέρασα φρικτές στιγμές, λατρεμένη μου, αλλά δεν λύγησα. Τι μου λέτε? Είχα σύμμαχό μου τη δύναμη της αλήθειας και τα λόγια του μεγάλου μου ποιητή, του Ομήρου, όχι του Ευσταθιάτη, του άλλου που στην Ιλιάδα μέσα από το στόμα του Μενέλαου λέει: Αδέρφια, κάντε γρήγορα, κάθε λεπτό που μπαίνει ο Μπάρης στο κρεβάτι του γα*** την Ελένη. Φέρτε μου την Ελένη μου και αν κάποιος το θελήσει, πολύ ευχαρίστως κάθομαι μετά να με γα***σει. Παρντών.